Παλιά Πεντέλη. Παλιά Πεντέλη. Εδώ το αυτοκίνητο τώρα. Έχετε τραυματιστεί κιόλας. Ναι, το αυτοκίνητο το πήρε τώρα η οδική. Το... Good. Πάει στο συνεργείο. Φεύγοντας για να μην καώ, κοπάνησα σε ένα δέντρο, πήρε φωτιά πίσω προφυλακτήρα, στον προστινό λάσκο ήταν καινούριο. Γιατί γίνονται όλα αυτά, για τον κόσμο, για να τους προστατεύσουμε, να τους βοηθήσουμε να αισθάνονται ασφάλεια. Απαράδεκτη κατάσταση. Απαράδεκτη κατάσταση. Θυμάμαι που είμαι Έλληνας, έχω ζήσει ένα κάρο φωτιές, τέτοιο πράγμα υπάρχει δεν υπάρχει να πούμε. Καταπληκτικό. Υπάρχει εδώ πέρα έξω από τα ΚΕΠ και λεωφορείο το οποίο σας μεταφέρει σε ασφαλή. Βλέπω σας τραυματισμένους, γι' αυτό το λέω. Καλά κρασιά. Έχω αφήσει τη συσκευή οξυγόνου, το CPAP που είναι της άπνοιας, τα φάρμακα μου. Ξύδι, λυπάμαι. Η τσάντα μου με κάρτες, με ταυτότητες, με δίπλωμα. Το μόνο πήρα το τηλέφωνο. Αυτά. Πάντα φτιάξω με τσοτάκι. Βλέπω απαράδεκτη εδώ... κατάσταση. Απαράδεκτη να πάτε, κατάσταση. Να πάτε πραγματικά, από... βλέπω ότι συνεχώς υπάρχουν. Από τη Βαρνάβα να φύγει 3 ώρα η φωτιά. Έχω ζήσει όλες τις φωτιές Πεντέλης, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει. Ελλάδα 2.0. Απαράδεκτη κατάσταση. Τώρα που οφείλεται δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που ταλαιπωρούν είναι οι ανώτεροι τους, όλο σφυρίχτρα και απαγορεύεται. Δεν μπορώ να πάω σπίτι να δω. Υπάρχει το σπίτι. Παίζετε και λιγάκι. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. Ποιο λόγο ασφαλείας, ρε κορίτσι μου? Σου λέω, ξέρεις πόσες φορές έχω ζήσει? Όχι, καθόλου. Έτσι, αυτό το πράγμα, τι να σου πω. Είναι σε πολιτικό... Ούτε δημαρχία, ένα νερό, μια πορτοκαλάδα. Δεν ξέρω τι ψηφίζουμε και τι πληρώνουμε. Έχεις δίκιο. Πλήρωσα 3.800 φόρο κας. Έτσι, είμαι υψηλό μισθός συνταξιούχος, υψηλό συνταξιούχος. Γιατί? Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου. Στον πάτο σου!